η βελτίωση της καθημερινότητας και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, τα οποία σήμερα είναι πολλών ταχυτήτων, είναι ο πρωταρχικός στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού προέχει η αναβάθμιση των υφιστάμενων καταστημάτων κράτησης. Όποιος σχεδιασμός για ανέγερση νέων σοφρονιστικών καταστημάτων, κάτι που αποτελεί αίτημα και για την περιοχή των Ιωαννίνων, παραπέμπεται στο μέλλον, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου, ο οποίος από το πρωί πραγματοποιεί επίσκεψη στα Γιάννενα. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κ. Καλογύρου στην πόλη μας ήταν το σοφρονιστικό κατάστημα των Ιωαννίνων, όπου είχε συνάντηση με την διοίκηση του καταστήματος αλλά και τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Ο κ. Καλογύρου χαρακτήρισε το σοφρονιστικό κατάστημα των Ιωαννίνων ως μια εύρυθμη φυλακή που λειτουργεί χωρίς σημαντικά προβλήματα, αλλά με προβλήματα καθημερινότητας, για να προσθέσει πως ο γενικός σχεδιασμός είναι να υπάρξει θωράκιση με θέματα ασφάλειας, αύξηση του προσωπικού και ικανοποίησης αιτημάτων των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Οπότε εδώ συζητάμε με τους εργαζόμενους της φυλακής για το σχεδιασμό, την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων των φυλακών, την ενδυνάμωση, τη θωράκιση των θεμάτων ασφάλειας και υποδομών. Η φυλακή, η συγκεκριμένη του Ιωαννίνων, είναι μια εύρυθμη φυλακή, μια μικρή φυλακή, η οποία λειτουργεί χωρίς σημαντικά προβλήματα, με προβλήματα όμως καθημερινότητας, τα οποία λαμβάνουμε υπόψη. Υπάρχει σχεδιασμός και υπάρχει και καθημερινή αντιμετώπιση. Όπως σας είπα και πριν, ο γενικός σχεδιασμός έχει να κάνει και με τη θωράκιση, με θέματα ασφάλειας, με θέματα αύξησης του προσωπικού και ικανοποίησης αιτημάτων των σοφρονιστικών και όχι μόνο υπαλλήλων της φυλακής. Ναι. Ολοκληρώνεται την άνοιξη και τελικά θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός των ΑΣΕΠ για την πρόσληψη νέων σοφρονιστικών υπαλλήλων. Οπότε από εκεί και πέρα θα υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την κατανομή των υπαλλήλων, βέβαια και στο συγκεκριμένο κατάστημα. Υπάρχει ένας για πρώτη φορά στη χώρα από το 2015 και μετά ένας σχεδιασμός για τη σοφρονιστική πολιτική. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν σε όλη τη χώρα, σε όλες τις δομές, σε όλες τις κοινωνικές δομές και ασφαλώς και σε όλα τα καταστήματα κράτησης. Πρώτα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα έρθουν οι φυλακές στη χώρα σε ένα σωστό επίπεδο. Έχουμε αυτή τη στιγμή καταστήματα κράτησης 2 και 3 ταχυτήτων, άρα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα και από εκεί και πέρα να χαραχτεί καινούριος ένας νέος σχεδιασμός στον οποίο θα εντάσσονται και τέτοιες μακροπρόθεσμες, όπως καταλαβαίνετε, πρωτοβουλίες. Καθημερινό στοίχημα χαρακτήρισε από την άλλη πλευρά ο Υπουργός Δικαιοσύνης την ταχύτητα στην απονομή της, και αυτό σχετίζεται με την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, με τις δυνατότητες διεξαγωγής της δίκης χωρίς χαρτί αλλά και το θεσμικό πλαίσιο. Το στοίχημα αυτό είναι καθημερινό. Το στοίχημα αυτό έχει να κάνει και με την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών. Έχει να κάνει με αυτό που αποκαλούμε δίκη χωρίς χαρτί, δηλαδή την παροχή ηλεκτρονικών μέσων στην απονομή της δικαιοσύνης και ασφαλώς νέο θεσμικό πλαίσιο, νέα νομοθετήματα, νέοι σχεδιασμοί ως προς τις διαδικασίες. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι ποινικοί κώδικες, οι νέοι ποινικοί κώδικες που είναι στη δημόσια διαβούλευση. Υπάρχει ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφορικά με τροποποίηση στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, γιατί έχουν παρέλθει τα 3 χρόνια που εφαρμόζεται ο νέος κώδικας πολιτικής οικονομίας, οπότε και επανελέγχεται. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που έχει να κάνει με διαγωνιστικές διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού περισσότερων δικαστικών υπαλλήλων. Υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός ο οποίος θα πρέπει να κατατείνει μάλλον σε 2 πράγματα. Σε αυτό που λέτε, δηλαδή στην ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης αφενός, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση. Όσο για τις αντιδράσεις αναφορικά με τους νέους ποινικούς κώδικες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε πως είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης, για να προσθέσει πως είναι διαφορετική μια επιστημονική διαφωνία και διαφορετική η πολιτική στρέβλωση και μια προσπάθεια να δημιουργηθούν ασφαλμένες εντυπώσεις μόνο για μικροπολιτικούς και μικροκομματικούς λόγους. Δεν θα μπορούσε να ήταν και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο επίπεδο, στο πεδίο της ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης. Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή αυτό παρακολουθεί, νομοπαρασκευαστική καταγράφει
προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με τα σχέδια των δύο κωδίκων, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι είναι διαφορετική μια επιστημονική διαφωνία, διαφωνία επί δογμάτων, επί ποινικών, ποινολογικών προσεγγίσεων και διαφορετική η πολιτική διαστρέβλωση και μια επιχείρηση να δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις επί των σχεδίων αυτών μόνο και μόνο για μικροπολιτικούς, μικροκομματικούς λόγους, οι οποίοι δεν βοηθούν καθόλου τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Όσο για την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκε για την υπόθεση των θαλασσοδανείων άνω των 800.000 ευρώ το 2007 από την Εθνική Τράπεζα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν σχολίασε το γεγονός αυτό, λέγοντας πως την υπόθεση έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Δεν θα κάνω τέτοια σχόλια. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχει αναλάβει, επιλαμβάνεται, η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή, γνωρίζετε όλοι ότι έχει ασκηθεί μια συγκεκριμένη, για την υπόθεση που με ρωτάτε, ποινική δίωξη. Δεν σχολιάζω επί συγκεκριμένων υποθέσεων. Η δικαιοσύνη διερευνά την υπόθεση αυτή και θα δώσει τις απαντήσεις με τον τρόπο που μόνο η ίδια ξέρει να δει. Η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στην πόλη των Ιαννίνων, ο οποίος σημειωτέων έλκει την καταγωγή του από την περιοχή, εντάσσεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο με τους δικηγορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών της Ηπείρου στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, με θέμα δικαιοσύνη, προκλήσεις και προοπτικές. Μάλιστα, αμέσως μετά το σοφρονιστικό κατάστημα των Ιωαννίνων, ο Υπουργός μετέβη στο δικαστικό μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με δικαστές, δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους. Ευχαριστώ δημόσια και τους τέσσερις δικηγορικούς συλλόγους και εδώ την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, την κυρία Νάκα. Η συζήτηση θα έχει να κάνει με θέματα προκλήσεις και προοπτικές, μια δημόσια συζήτηση για τα θέματα δικαιοσύνης. Θα μιλήσουμε για θέματα θεσμικής θωράκισης, αλλά και αντιμετώπισης της καθημερινότητας και των προβλημάτων των πολιτών. Θα μιλήσουμε για τους νέους ποινικούς κώδικες, θα μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσουμε για θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες και βέβαια για την σχέση μεταξύ πολιτικής και δικαιοσύνης. Εν συνεχεία θα βρεθούμε στο δικαστικό μέγαρο, που θα έχουμε συναντήσεις με τη διοίκηση και του δικαστικού μεγάρου, με τους δικαστές της πόλης, με το δικηγορικό σύλλογο, με τους δικαστικούς υπαλλήλους, όπου και εκεί θα γίνει μια έτσι πρώτη παρουσίαση των όσων έχουν προηγηθεί και των όσων έπονται στο επόμενο διάστημα σε επίπεδο αρμοδιοτήτων χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.